πρόσκληση στην πρώτη μας συνάντηση που γίνεται σαν υποψήφιοι της ελληνικής λύσης στην Κομωτινή, στον Ομό Ροδόπης. Θα θέλαμε να μας γνωρίσει ο κόσμος, να αυτοσυζητηθούμε και από εκεί και μετά είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε οτιδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου. Προσωπικά εγώ, παίρνοντας, ας πούμε, αφορμή σαν μεγαλύτερο στην ηλικία, έτσι, να προσέξουμε τι λέμε. Λοιπόν, ονομάζομαι Τζαβάρας Θεόδωρος, η καταγωγή μου είναι από τους Αγίους Θεοδόρους, η μητέρα μου είναι Μικρασιάτισσα από τη γενιά των Πιστικών. Το επάγγελμά μου ήταν μέχρι πρότινος, γιατί τώρα είμαι απόστρατος, στην περιοριστική υπηρεσία. Τώρα διατηρώ μια μικρή επιχείρηση στη Σύρο με ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Θέλω να βοηθήσω την ελληνική λύση, θέλω να βοηθήσω από το χωριό μου. Ό,τι μπορώ να κάνω για την ελληνική λύση το κάνω. Και πιστεύω ο κόσμος, ακούγοντάς μας και τους τρεις, να αποφασίσει ανεξάρτητα ποιον θέλει να ψηφίσει, να βοηθήσει την ελληνική λύση να πάρει ένα μεγάλο ποσοστό, ώστε να μπορούμε, ας πούμε, να δείξουμε στον κόσμο ότι η ελληνική λύση δεν είναι μόνο λόγια, η ελληνική λύση μπορεί να κάνει και έργα αυτά που λέει. Πιστεύω απόλυτα στον Κυριάκο Βελόπουλο. Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται, ξέρει από εμπόριο, ξέρει τη ζωή, ξεκίνησε και αυτός από πολύ χαμηλά, έφτασε εδώ που έφτασε και μόνο και με αυτή τη λογική εγώ προσωπικά τον ακολουθώ και θα τον ακολουθώ συνέχεια. Μπορείτε να Θανάση πέσει. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε και από μένα. Εγώ λέγομαι Ελευθεράκης Αθανάσιος. Εμένα η καταγωγή μου είναι από την Κόρτη, είμαι ουρογόπης. Είμαι γιατρός στο επάγγελμα, ο τωρινολαρικολόγος. Ιδιωτεύω τα τελευταία χρόνια σαν ιδιώτης γιατρός στη Θεσσαλονίκη. Η καταγωγή μου είναι από το χωριό. Είμαι από την Ανατολική Θράκη, ήταν πρόσφυγες οι παππούδες και από τις δυο πλευρές και από την πλευρά του πατέρα μου και από τη μητέρα μου. Εγώ μεγάλωσα στην Κόρτη, έζησα τα πρώτα χρόνια εδώ τυπικά όπως ένα παιδί εκείνα τα χρόνια του 80 που εργαζόμασταν και στα χωράφια. Βοηθούσαμε τους γονείς μας, υπήρχε πιο πολύ χειρονακτική εργασία τότε, μέχρι και χειροσυλλογή έχουμε κάνει στα βαμβάκια, ντομάτες που καλούσαμε. Το ότι είμαι γιατρός τώρα δεν σημαίνει ότι δεν έχω γνώση το πώς είναι η κατάσταση και στους υπόλοιπους τομείς. Στη συνέχεια σπούδασα, έχω περάσει από το σύστημα υγείας και εγώ στον αγροτικό, σαν ειδικευόμενος. Το έχω ζήσει από μέσα, το ξέρω. Και σαν λειτουργός υγείας τώρα επίσης γνωρίζω πολύ καλά, αφού το ζω. Ξέρω τις αδυναμίες, τις παθογένειες. Από την πλευρά μου κι εγώ, έτσι παρουσιάζω την υποψηφιότητά μου, σαν έτσι μέλος αυτής της κοινωνίας, ενεργό, χωρίς έτσι πολιτική κληρονομιά, να την έχω πάρει από κάπου. Όπως λέω και στο σύνθημά μου, είμαι ένας από εσάς, ένας απλός άνθρωπος της καθημερινότητας, που ζει στο πετσί του τα προβλήματα που ζουν όλοι, όχι αποκομμένος από την κοινωνία, από κάποιο πολιτικό τζάκι, για να και θέλουμε κι εμείς, έτσι από την πλευρά μας, αν μας δώσει ο λαός και σε τοπικό επίπεδο, ο λαός της Ευρωδόπης και σε εθνικό φυσικά, μέσα από τη Βουλή να προσφέρουμε να αλλάξει κάτι σε αυτή την χώρα, η οποία, σύμφωνα με τη δική μου εκτίμηση, αλλά νομίζω και όλων, έχει μια φθήνουσα πορεία σε όλα τα θέματα, στα οικονομικά, στα εθνικά, στα κοινωνικά και βέβαια τα θέματα όλα είναι αλληλένδετα. Δεν μπορεί να υπάρχει ευημερία, ανάπτυξη της οικογένειας, για να θέσω και το θέμα του δημογραφικού, αν και μπορούμε να τα πούμε μετά στις ερωτήσεις σας, αν δεν υπάρχει οικονομική ευημερία. Ούτε πολιτισμός, όταν κάποιος άνθρωπος ζει σε μια σφιχτική κατάσταση, αν θα μπορέσει να πληρώσει τους λογαριασμούς του κτλ. Όλα αυτά μετά φαντάζουν πολυτέλειες. Αυτά από την πλευρά μου. Να μιλήσει και ο έτερος υποψήφιός μας. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας και από μένα.
ονομάζομαι Χατζηαποστόλου Χριστόδουλος. Κατάγομαι από το χωριό Κόσμιο. Είμαι Βέρος Στρατιώτης. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρώ το αποστακτήριο Χατζηαποστόλου που βρίσκεται στην Παραγνατία στο Κόσμιο. Εκεί που βγάζουμε τα τσιμπουράκια μας και κάνουμε τα ωραία μας τα βιβλία. Το παραδοσιακό μας τσιμπουράκι, το οποίο και αυτό προσπαθούν να μας το σταματήσουν. Ειδικά με τον τελευταίο νόμο που έχει γίνει πριν ένα χρόνο. Αυτά θα τα εξηγήσουμε και θα συζητήσουμε και αργότερα, θα τα επεκτείνουμε και θα συζητήσουμε τέλος πάντων, θα σας ενημερώσω. Έχω αναλάβει τα κτήματα του πατέρα μου. Είμαι αγρότης, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, είμαι αγρότης και ελεύθερος επαγγελματίας. Ζω μέσα στην οικονομία, ζω μέσα στην οικονομία και στην κοινωνία. Έχω αναλάβει τα κτήματα του πατέρα μου, τα έχω εξελίξει, τα έχω πάρει από καλλιέργειες μονοετής, τις έχω εξυγχρονίσει περισσότερες, τις έχω κάνει πολυετής. Ασχολούμαι και με τη μεταποίηση, μια πρώτη μεταποίηση. Είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αγροτών, ο μακροβιότερος, ίσως και μόνιμος θα μπορούσα να πω, αν και οι πρόεδροι πολλές φορές αλλάζουν, αλλά ο αντιπρόεδρος δεν ξέρω για κάποιο λόγο είναι μόνιμα, είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Και γνωρίζω αρκετά πράγματα όσον αφορά τα προβλήματα των αγροτών. Αυτά για αρχή. Μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση, να τα εξειδικεύσουμε. Κάθε φορά που έρχομαι στη πατρίδα μου, αυτό που διαπιστώνω, και δεν το διαπίστωσα μόνο φέτος που ασχολήθηκα με την πολιτική, αλλά και στα προηγούμενα χρόνια, με λυπεί και θλίβομαι που τα χωριά μας, η επαρχία μας έχουν ερημώσει. Θλίβομαι πραγματικά που ένα χωριό που είχε 800 κατοίκους παλιά, όπως το δικό μου το χωριό, υπάρχουν μόνο 4 παιδάκια και πάνε σχολείο σε άλλο χωριό. Αυτό, όπως ρώτησα, γιατί είχα την ευκαιρία να γυρίσω και τα υπόλοιπα, συμβαίνει σε πάρα πολλά χωριά, για να μην πω σχεδόν σε όλα χωριά της επαρχίας. Με λυπεί λοιπόν το γεγονός ότι πάω στα καφενεία να συζητήσω με τους ανθρώπους και βλέπω ηλικίες από 60 και πάνω. Δεν βλέπω νέους. Και αυτό είναι κατάντια για έναν τόπο. Όταν δεν βλέπουμε νέους, κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί και το ελληνικό στοιχείο. Δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Πάω στην εκκλησία και δεν υπάρχουν παραπάνω από 20-30 άτομα. Θα έπρεπε κάποια στιγμή το κράτος, η πολιτεία, να δώσει κίνητρα στα νέα ζευγάρια να επιστρέψουν στην επαρχία, να επαστρέψουν στα χωριά τους, τη γη τους, ώστε να γίνουμε η παλιά Ελλάδα με τα καλά στοιχεία της όμως, όχι με τα κακά της στοιχεία. Αυτό με έκανε λοιπόν και έβαλα υποψήφιος στο νομό Ροδόπης και όχι κάπου αλλού. Να πω και εγώ για τα προσωπικά μου κίνητρα. Όσο ένα βαθμό το έχουμε πει και σε κάποια και εμένα η ενασχόλησή μου με την πολιτική δεν έχει κανένα άλλο κίνητρο παρά μόνο την αγνή πατριωτική αγάπη. Εγώ δεν ψάχνω διέξοδο επαγγελματικό ούτε οικονομικό μέσα από την πολιτική. Μπορώ να πω και το αντίθετο συμβαίνει. Χάνω τον χρόνο, την εργασία. Αλλά κάποια στιγμή έτσι σκέφτηκα μέσα μου, έκανα τον απολογισμό ότι δεν ασχολούμαστε πιο πολύ νέοι όταν αρχίζουν να κάνουν μια καριέρα, αφιερώνονται στη δουλειά τους. Δεν τους αφήνει και η καθημερινότητα βέβαια, όταν θα έρθουν οι λογαριασμοί, οι υποχρεώσεις και έχει περάσει στον κόσμο ότι κάντε κι εσείς μια σκέψη δική σας. Όποιος ασχολείται με την πολιτική στην Ελλάδα έχει γίνει συνώνυμο ότι είναι απατεώνας, ότι κάπου έχει μια υστεροβουλία, ότι κάπου θέλει μόνο το προσωπικό του όφελος. Αυτό είναι επίτευγμα των πολιτικών των τελευταίων ετών. Δηλαδή θεωρείται πολιτικός ίσον λαμόγιο. Αυτό εισπράττω και αυτό έτσι είναι. Όλοι μας το νιώθουμε μέσα μας αυτό. Οι φίλοι μου που με ξέρουν ότι δεν έχω τέτοια κίνητρα.
Θέλω να το κοινοποιήσω λοιπόν και σε αυτούς που δεν με ξέρουν. Ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Η πολιτική δεν είναι για ένα κλειστό κλαμπ ανθρώπων που το πήραν κληρονομικό δικαίωμα ή από κομματικές νεολαίες, πάλι με προσωπικό συμφέρον, ακολουθούν έναν δρόμο, οι οποίοι μετά πιστά, σαν κοπάδι, ακολουθούν ένα κόμμα χωρίς να σκέφτονται, χωρίς να κάνουν λογική, να κρίνουν με λογική τις αποφάσεις του κόμματος, τις πράξεις του κόμματος, αυτά που νομοθετεί, αυτά που κάνει. Απλά ακολουθούν το κόμμα, χωρίς κριτική σκέψη. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει, να ασχολούμαστε όλοι και οι άνθρωποι της παραγωγής. Εγώ είμαι περήφανος, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, αν και όλοι οι υποψήφοι, δεν μπορώ να ξέρω γιατί πόσους υποψήφιους που έχει ελληνοποιήσει σε όλη την επικράτεια, αλλά σε όσους ξέρω από τα μέλη του κόμματος, τα στελέχη του κόμματος, από τότε που γράφτηκα και εγώ σε αυτό το κόμμα πριν από 5 χρόνια. Και ειδικά το ψηφοδέλτιό μας εδώ, στον νομό Ροδόπης, είναι όλοι οι άνθρωποι παραγωγικοί, ο καθένας από τον τομέα του. Κανείς δεν είναι, θα το πω έτσι με απλά λόγια, τεμπέλης χαραμοφάης, να κάθεται και να περιμένει να βολευτεί από μια κρατική θέση, από την εκλογή του κτλ. Πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Η πολιτική μας αφορά όλους. Η κάθε στιγμή της καθημερινότητας μας περνάει μέσα από την πολιτική. Το να είμαστε απολιτικ και να μην πηγαίνουμε να ψηφίσουμε. Όχι μόνο δεν ασχολούμαστε, δεν πάμε καν να ψηφίσουμε. Η αποχή έχει τεράστια ποσοστά με ό,τι αυτό σημαίνει. Δεν προσφέρει τίποτα στον τόπο. Ασχολούνται μετά οι ίδιοι και οι ίδιοι, οι οποίοι εν τέλει καταλαμβάνουν και την εξουσία και κυβερνούν με τον τρόπο που κυβέρνησαν μέχρι τώρα και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά στη χώρα μας. Όποιος είναι ευχαριστημένος, φυσικά μπορεί να συνεχίσει να παραμένει εκεί πέρα. Αλλιώς πρέπει να αντιδράσουμε όλοι και με ενεργό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ ενεργά με την πολιτική. Όταν το αποφάσισα, έπρεπε να διαλέξω κόμμα ή να ιδρύσω κόμμα. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα άλλο ένα κόμμα. Έχει αρκετά. Κάθισα λοιπόν, μελέτησα ποιοι είναι στα κόμματα, σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, ποιες είναι οι ηγεσίες τους, ποιες είναι οι προγραμματικές τους δηλώσεις, τι κάνανε μέχρι τώρα, κυρίως για τα κόμματα που εξουσίασαν. Δεν χρειάζεται να βλέπει κανείς τι υπόσχονται και τα ευχολόγια. Το έργο τους. Και όχι την τελευταία, από την μεταπολίτευση και μετά, από τον εμφύλιο πόλεμο και μετά. Τα ίδια κόμματα είναι. Αλλάξαν όνομα, αλλά οι οικογένειες, σκεφτείτε λίγο τα επίθετα, είναι ήδη και ίδιοι. Και την επάρατη Χούντα που την κατηγορούν, η Χούντα βρήκε χώρο για να αναπτυχθεί, για να καταλάβει την εξουσία από τα λάθη των προηγούμενων κυβερνήσεων. Σε μια χώρα που ο κόσμος ευημερεί, υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει τάξη, δεν θα υπάρξει ποτέ μια στρατιωτική Χούντα. Και να το κάνουμε παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρξει Χούντα στην Ελβετία, να εμφανιστεί Χούντα στην Ελβετία ή στη Σουηδία. Σε ένα κράτος που λειτουργεί εύρυθμα. Όχι. Πού θα υπάρξουν τέτοια πράγματα. Στον τρίτο κόσμο. Στο Σουδάν, τώρα που γίνεται εκεί. Κυρίως δηλαδή όπου υπάρχει διαφθορά, όπου υπάρχει κακός χειρισμός της εξουσίας, αυτό φέρνει τέτοιες καταστάσεις. Οπότε, αυτά τα κόμματα, ό,τι είχαν να παρουσιάσουν, το παρουσιάσανε και έμεινε μετά από τα καινούργια κόμματα που αποφασίσουν. Το μόνο κόμμα λοιπόν από τα καινούργια, από τα μικρά κόμματα που έχει έτσι ένα λόγο να δώσει, ένα πρόγραμμα, σας τα έχουμε φέρει εδώ για να το δείτε, είναι καταρτισμένο, με λεπτομέρειες, κοστολογημένο, είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, είναι εκτυπωμένο, είναι στη διάθεση όλων. Αυτό το πρόγραμμα είναι και δέσμευση ταυτόχρονα, δεν είναι μόνο ένα ευχολόγιο και του κόμματος και του πρόεδρου προσωπικά και ημών σε περίπτωση που εκλεγούμε ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτούς τους άξονες που δεσμευόμαστε. Αυτή είναι η λογοδοσία των πρώτων 2 ετών που έγινε και θα υπάρξει φυσικά και η λογοδοσία για την τετραετία. Αυτό πουθενά δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κόμμα, είτε εξουσίας είτε από τα μικρά,
Τα δε μικρά συνήθως είναι παρέες που για χύψη λόγους δημιουργούν ένα πολιτικό φορέα και έτσι κινούνται χωρίς κάποιο όραμα και χωρίς κάποια προοπτική ουσιαστική. Αυτά ήταν τα δικά μου κίνητρα. Συγγνώμη, μικρηγόρησα. Παρακαλώ. Όπως σας είπα και νωρίτερα στο βιογραφικό μου, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και αγρότης. Έχω δύο ιδιότητες. Αντιλήφθηκα τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απαξίωση όσον αφορά την περιοχή μας. Δεν είναι τυχαίο ότι παρατηρούμε ότι ο νομός Ροδόπης έχει μείνει, αν όχι τώρα θα μου πει κάποιος ότι μπορεί να είναι και μηδενιστικός, αλλά όχι απλά στάσιμος, μπορεί να έχει γυρίσει και πίσω, βλέποντας νομούς όπως η Ξάνθη με διάφορες γιορτές της πόλης και διάφορες επενδύσεις που γίνονται στη Ξάνθη, στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα. Είμαστε σε έναν νομό ο οποίος για πολλούς και διαφόρους λόγους έχει μείνει στάσιμος. Επειδή εγώ δεν σκοπεύω να φύγω από το χώρο μου, από την πόλη μου, από την πατρίδα μου. Εγώ την πατρίδα θα πολεμήσω μέχρι την τελευταία στιγμή και θα μείνω εδώ πέρα. Δεν είχα κανένα κόλλημα ιδιαίτερο και κανένα ζόρι προσωπικό για να ασχοληθώ με την πολιτική. Ασχολούμαι με την πολιτική γιατί βλέπω πολύ μεγάλη απαξίωση και θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου να προσπαθήσω να κάνω κάτι έτσι ώστε να αφήσω ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μου. Όχι απόλυτα για τα δικά μου παιδιά, για τα παιδιά, για τη νέα γενιά, για τα παιδιά ολονών. Αλλά σίγουρα και για τα παιδιά μας. Εγώ δεν νιώθω υπερηφάνεια τα παιδιά μας, όπως πολλοί φτάσαμε, καταλήξαμε τα τελευταία χρόνια να τα έχουν σπουδάσει τα δικά μου μικρά, είναι προς το παρόν. Τα έχουν σπουδάσει, έχει επενδύσει το κράτος, η πολιτεία, χιλιάδες ευρώ, οι γονείς. Και τελικά καταλήξαν εδώ τα παιδιά, όντως επιστήμονες, να αναγκάζονται να φύγουν να πάνε στο εξωτερικό. Αλλά και πέρα από τους επιστήμονες και από αυτούς που δεν καταφέραν να σπουδάσουν, μεγαλώσανε εδώ πέρα και αναγκάστηκαν οι άνθρωποι, γιατί δεν βρίσκαν εργασία, να φύγουν και να πάνε στο εξωτερικό για μια καλύτερη μοίρα. Αποφάσισα και μπλέχτηκα με την πολιτική και ασχολούμαι με την πολιτική, ασχέτως των αποτελεσμάτων και οτιδήποτε θα γίνει. Θα συνεχίσω να ασχολούμαι με την πολιτική, προσπαθώντας να βοηθήσω τον τόπο. Όπως είπαν και οι άλλοι συνομιλητές, είμαστε επιχειρηματίες, έχουμε χρήματα. Δεν μπήκαμε στην πολιτική για να βγάλουμε χρήματα. Ήδη από την ημέρα που ξεκινήσαμε δίνουμε χρήματα. Τα πληρώνουμε όλα μόνοι μας. Και προσπαθούμε να στηρίξουμε τις ιδέες και τον τόπο μας. Περισσότερο μας ενδιαφέρει να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Βλέπουμε πολλούς υποψήφιους που υποστηρίζουν απόλυτα και έχουν ιδεολογία πώς θα βοηθήσουν, πώς θα υποστηρίξουν τα κόμματά τους και τις ιδεολογίες. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρωταρχικό για μένα είναι ο τόπος μου, η βιωσιμότητα των πολιτών. Θα πρέπει να σταματήσουμε και να βγάλουμε από απαξίωση που έχουν φέρει ειδικά τα τρία συστημικά κόμματα τα τελευταία χρόνια την περιοχή μας και ειδικά τον νομό Ροδόπης. Θα πρέπει να το βοηθήσουμε να ξεκινήσει να κάνει μικρά βηματάκια. Δεν θα γίνουμε απότομα, δεν θα ξεπεράσουμε κάποιες άλλες περιοχές οι οποίες αναπτύχθηκαν αρκετά γειτονικές, αλλά με μικρά βηματάκια σιγά σιγά να βοηθήσουμε όλοι με το λιθαράκι ο καθένας να κάνουμε μία εκκίνηση, να ξεκινήσουμε επιτέλους να βάλουμε στις σωστές ράγες την ανάπτυξη και την περιοχή μας για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον όλοι μας. Όλοι μας. Χωρίς καμία εξαίρεση, όλοι μας. Και ειδικά πρέπει να πιεστούμε εμείς, να αφήσουμε τα εγώ μας, να αφήσουμε τις ιδεολογίες μας, να αφήσουμε κατά μέρος οτιδήποτε άλλο σκεφτόμαστε που έχει να κάνει με τα κόμματα και τις συμπάθειες και να αγαπήσουμε και να παλέψουμε όλοι για τον εαυτό μας. Εγώ αυτό θα κάνω για τον εαυτό μας, για τον τόπο μας. Αυτό θα κάνω, θα παλέψω για τον τόπο μου. Ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω μέχρι εκεί που φτάνουν οι δυνατότητες μου.